Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το unboxing του Redmi Note 11, του πιο φθηνού μοντέλου της ολοκένουργιας σειράς, η οποία αποτελείται από το Redmi Note 11, το Redmi Note 11S, το Redmi Note 11 Pro και το Redmi Note 11 Pro 5G. Για να ρίξουμε μια ματιά λίγο εδώ πέρα στις πληροφορίες που υπάρχουν στη συσκευασία, πρόκειται για την έκδοση, τη μικρή έκδοση 4 GB RAM, 64 ROM και το χρώμα του είναι το Twilight Blue. Το μπλε χρώμα λοιπόν, καμία άλλη πληροφορία διαθέσιμη εδώ πέρα, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να χρονοτριβούμε και πρέπει να περάσουμε στο unboxing. Κλασικά εδώ πέρα, όπως μας συνηθίζει η Xiaomi, τι θα βρούμε? Πινάκι αφαίρεση slot της κάρτα SIM, εγχειρίδια χρήσης κάρτα εγγύησης και εδώ πέρα μια σχετικά ποιοτική, θα έλεγα, θηκούλα σιλικόνης. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την συσκευούλα μας, την αφήνουμε προς το παρόν και αυτή στην άκρη, να δούμε τι άλλο περιλαμβάνει η συσκευασία. Έχουμε φυσικά το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, το οποίο είναι USB Type-C. Και εδώ πέρα έχουμε τον ταχυφορητή της συσκευής μας, ο οποίος είναι στα 33 W, αλλά δεν είναι ίδιος σε σχέση με τους υπόλοιπους φορτιστές που είχαμε δει στις προηγούμενες γενιές από την εταιρεία. 33 W Pro μας ονομάζει η εταιρεία την τεχνολογία ταχυφόρτισης, η οποία είναι 26% ταχύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη των προηγούμενων μοντέλων. Έτσι λοιπόν, για να φορτίσουμε το 100% της μπαταρίας απαιτούνται μόλις 58 λεπτά σε σχέση με τα 74 των προηγούμενων μοντέλων και όλα αυτά για μια μπαταρία των 5.000 mAh. Όλα αυτά με βάση όσα ισχυρίζει η εταιρεία, αλλά δεν έχω και κανένα λόγο να μην την πιστέψω. Οπότε για να πιάσουμε εδώ πέρα την συσκευή στα χέρια μας, η αρχή βλέπουμε ότι τροφοδοτείται με τον Snapdragon 680. Το περσινό μοντέλο χρησιμοποιούσε τον Snapdragon 678. Θα λέγαμε ότι είναι μια ελαφριά βελτίωση και όχι μια ουσιαστική αναβάθμιση σε σχέση με το περσινό μοντέλο, άλλωστε και το σκορ στον τούτου είναι παρόμοιο. Στα 6 νανόμετρα είναι η λιθογραφία του. Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας γράφει και εδώ πέρα, ότι είναι ενεργειακά αποδοτικό chipset, που καταλαβαίνετε σε συνδυασμό με την τόσο μεγάλη μπαταρία και σχετικά μικρή οθόνη θα σας βγάζει πάρα πολύ καλή αυτονομία. 90 Hz Full HD Plus είναι η οθόνη, AMOLED οθόνη φυσικά όπως και στην προηγούμενη γενιά. Έχουμε βελτιώσεις παρόλο που οι διαστάσεις κρατήθηκαν ίδιες, 6,43 ίντσες είναι οι διαστάσεις. Έχουμε κάποιες βελτιώσεις τις οποίες θα σας αναφέρω αργότερα. Στερεοφωνικά ηχεία, όπως μας λέει εδώ πέρα, η ταχυφόρτιση που ανέφερα και προηγουμένως. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι η κύρια κάμερα είναι στα 50 MP και από όσο το έχω ψάξει, είναι η ίδια κύρια κάμερα που χρησιμοποιήθηκε και για το Redmi 10 και από όσο θυμάμαι στο περσινό βίντεο για το Redmi 10 δεν με είχε ενθουσιάσει και τόσο, αλλά όπως έχουμε πει δεν είναι μόνο ο αισθητήρας που παίζει ρόλο. Για να αφαιρέσουμε λοιπόν εδώ πέρα την ζελατινούλα και την πίσω. Αυτό λοιπόν είναι το χρωματάκι, αυτή εδώ είναι η συσκευή μας. Πλαστικό το πίσω μέρος, για να την ενεργοποιήσουμε όσο σας λέω κάποια σχετικά με το design. Σου δίνει την αίσθηση του πλαστικού όμως. Έχει μια matte υφή, δεν είναι glossy το πλαστικό, δεν είναι γυαλιστερό το πλαστικό, δεν σε ξεγελάει, δεν μπορείς να νομίσεις ότι πρόκειται για γυαλί. Πλαστικό φυσικά είναι και το frame της συσκευής. Όλη η νέα σειρά της εταιρείας, όλη η σειρά Redmi Note 11 πλέον έχει επίπεδο frame, flat frame. Η εταιρεία μας λέει ότι έγινε για να μας προσφέρει καλύτερο κράτημα. Παρ' όλα αυτά, να σας δείξω και εδώ πέρα ότι το frame μας φυσικά προεξέχει λίγο σε σχέση με την πλάτη. Αυτό σίγουρα προσφέρει κάποια προστασία. Είναι καμπυλωτό στις άκρες το frame, δεν είναι τελείως flat. Αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι καλό, δεν ενοχλεί τόσο πολύ το χέρι μας. Για να δούμε εδώ πέρα και κάποια άλλα πραγματάκια περιμετρικά. Το μικρόφωνο μας, η θύρα φόρτιση και μεταφοράς δεδομένων, οι γρίλες του στερεοφωνικού μας ηχείου,
Εδώ πέρα ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος φυσικά βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος από την προηγούμενη γενιά, δεν προεξέχει ιδιαίτερα από την συσκευή, ούτε έχει κάποιο βαθούλωμα, οπότε είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, μέχρι να βρούμε να πηγαίνει αυτόματα το χέρι μας εδώ πέρα, καμιά φορά σίγουρα θα το ψάχνουμε λίγο τον αισθητήρα για να ξεκλειδώσουμε την συσκευή μας. Φυσικά εδώ πέρα έχουμε τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης, τα οποία είναι από πλαστικό. Στο πάνω μέρος βλέπουμε το μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου, την θύρα υπερήθρων, το πάνω μέρος του στερεοφωνικού μας ηχείου και φυσικά εδώ πέρα δεν λείπει η θύρα ήχου jack. Τέλος από εδώ, το μόνο που βλέπουμε είναι η υποδοχή για την κάρτα SIM και όπως μπορείτε να δείτε, το slot μας υποστηρίζει ταυτόχρονα δύο nano SIM αλλά και κάρτα μνήμης. Κάτι που πάντα είναι ευχάριστο να το βλέπουμε, ειδικά σε budget συσκευές, οι οποίες βγαίνουν και με μικρή χωρητικότητα μνήμης. Αυτά λοιπόν τα εισαγωγικά, να κάνουμε ένα γρήγορο σετάρισμα. Και τώρα μπορώ να σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις από την συσκευή, φυσικά θα ακολουθήσει και αναλυτικό review. Προτού όμως περάσουμε σε αυτό, να σας πω για άλλη μια φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι και τη δουλειά μου, όσοι επιθυμείτε να το στηρίξετε, να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο. Εκεί πέρα θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και κάνοντας αγορές από εκεί πέρα δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα έξτρα σε εσάς, αντιθέτως βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και επίσης, όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, αν τσεκάρω εδώ πέρα Poco H3 και πατήσω αναζήτηση, θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Και όσοι τυχεροί μας ακολουθείτε στο Telegram, κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το Poco H3 Pro έκδοση 6GB 128 στα μόλις 169,6 ευρώ. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την Κίνα και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στη σελίδα μας στο Facebook όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές, όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο Excelάκι που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα αναζήτησης και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Ωραία λοιπόν, πίσω στο βίντεο να σας πω ότι η συσκευή πραγματικά παιδιά είναι πολύ βολική στο χέρι, 6,43 ίντσες είπαμε όπως η προηγούμενη γενιά, το βάρος διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο, στα 179 γραμμάρια, είναι ελάχιστα πιο μαζεμένες οι διαστάσεις, λίγο πιο μικρά τα bezel σε σχέση με το Redmi Note 10. Η μεγάλη διαφορά και βελτίωση θα έλεγα βασικά είναι η οθόνη, AMOLED οθόνη 6,43 είχαμε και πέρυσι, αυτή τη φορά όμως αντί για 60 Hz είναι στα 90 Hz ο ρυθμός ανανέωσης και ο ρυθμός ανάγνωσης αγγεμάτων είναι στα 180 Hz, ενώ η οθόνη μας προσφέρει και υψηλότερη φωτεινότητα στα 700 nits και το peak brightness φτάνει στα 1000 nits ενώ προστατεύεται από Gorilla Glass 3. Η καμερούλα, okay, παιδιά, νομίζω ότι θα τα δείτε πιο αναλυτικά αργότερα στο review, αλλά πιθανότατα να σας κάνω και ένα συγκριτικό κάμερας κόντρα στο Redmi Note 11S. Φυσικά γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο νικητής, απλά να ξέρουν οι χρήστες την διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές. Να σας δείξω εδώ πέρα λίγο εντάχει ότι η συσκευή ήρθε φορτωμένη με αρκετές προεγκατεστημένες εφαρμογές της Google και διάφορα παιχνιδάκια, αλλά όλα μπορείς να τα απεγκαταστήσεις πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που δεν μπορούσαμε να απεγκαταστήσουμε τις προεγκατεστημένες εφαρμογές. Ό,τι δεν μου αρέσει, το πέταξα έξω. Και παιδιά, να δείτε λίγο εδώ πέρα τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ σβέλτος. Να δείτε εδώ πέρα και το ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο κάμερες. Σχετικά γρήγορο είναι το ξεκλείδωμα.
υπό άλλες συνθήκες είναι ακόμα πιο γρήγορο. Λογικό να δυσκολεύεται η συσκευή μας. Πάρα πολύ ωραία. Το ηχειάκι, να σας το δείξω κιόλας. Είναι αρκετά δυνατό. Οπότε πλήρως ικανοποιημένοι και από το ηχείο μας όσον αφορά τις επιδόσεις, τυπικές οι επιδόσεις, παιδιά, της συσκευής μας. Το σκορ στο Antutu, είπαμε, είναι γύρω στις 270.000 και όπως βλέπετε εδώ πέρα, το σκορ στην δική μου συσκευή είναι 234.000. Η θερμοκρασία ανέβηκε μόλις κατά 4 βαθμούς Κελσίου, από 23 βαθμούς πήγε στους 27 και η μπαταρία έπεσε μόλις 1%. Και μπορείτε, αν δεν, να παίξετε οποιοδήποτε παιχνιδάκι, σίγουρα, φυσικά, στις προτινόμενες ρυθμίσεις, στις αυτόματες ρυθμίσεις, στα μέτρια ή στα low settings αναλόγως τον τίτλο, αλλά δεν νομίζω να έχει κάποιος και τρελές απαιτήσεις από μια συσκευή σε αυτήν την κατηγορία τιμής. Αυτά λοιπόν, δεν θέλω να χρονοτριβήσω περαιτέρω σε αυτό το unboxing, γιατί αργότερα θα έχουμε και το αναλυτικό review, οπότε ελπίζω να πήρατε μια πρώτη γεύση, τα υπόλοιπα αργότερα. Αυτά λοιπόν από μένα και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.